πριν από μερικά χρόνια αντίπαλοι και εγχώρια ελίτ είχαν προγράψει το Πασόκ, του είχαν γράψει ένα κουστούμι του μικρού κυβερνητικού εταίρου και πολλοί μας είχαν. Σήμερα, από το κόμμα μικρό κυβερνητικό εταίρο, όπου όλοι περιμένανε με ποιον θα πάει να συγκυβερνήσει, σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν περιμένει από εμάς με ποιον θα συγκυβερνήσουμε, αλλά πότε θα κυβερνήσουμε. Και αυτό δεν είναι το δικό μας. Είναι έργο όλων των ανθρώπων που παράγουν. Και δεν μπορεί να υποτιμάται στο βωμό των φιλοδοξιών. Δεν μπορεί να υποτιμάται αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια, γιατί δεν είχαμε όριο άνω. Ποιος ήταν όριο σαν τα μίντια. Πέσανε το Πασόκ τα μίντια όλα αυτά τα χρόνια. Το τοπίο το έλεξε την προηγούμενη εποχή ο κύριος Τσίπρας και μετά ανέμακτα ο κύριος Μητσοτάκης. Είχαμε τον τελευταίο χρόνο μέρα νύχτα Μητσοτάκη, Κασελάκη, Κασελάκη, Μητσοτάκη. Πήγε για ένα εσπρέσο ο κύριος Κασελάκης, αλλά τα κάμερες. Πότε το έπαιξα το Πασόκ. Γιατί υπάρχει κάποια απάντηση. Ναι, υπάρχει κάποια απάντηση. Διότι βόλευε τη Νέα Δημοκρατία να έχει αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα χωρίς ατζέντα.